μας χρόνια με τα ρέστα από τα ψώνια. Ο κάθε άνθρωπος που γνωρίζουμε στη ζωή μας είναι ένα ταξίδι. Και να γίνεται μέσα στο εμπορείο. Θρήνος. Η Οφηλή είναι η τελευταία μας δουλειά. Είναι και αυτή ντοκιμαντέρ. Αλλά το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι ενώ μιλάει με ένα πραγματικό ήρωα, τον φίλο μας τον Αλέκο τον Ζούκα, δεν είναι μια βιογραφία του Αλέκου. Δεν παίρνουμε τέτοιου είδους πραγματολογικές πληροφορίες από την ταινία, αλλά τον αντιμετωπίζουμε καθαρά σαν λογοτεχνικό ήρωα, που σημαίνει ότι αυτά τα οποία ζήσαμε μαζί, γευτήκαμε, βιώσαμε μαζί με τον Αλέκο, και όσα από αυτά επιπλέον είχα την τύχη να κινηματογραφηθούν, αυτά αποτελούν και το πρωτογενές υλικό της ταινίας. Συχνά μου αρέσει σε αυτή την ιστορία να κάνω μια αναφορά στο Ζορμπά του Καζαντζάκη. Διαβάζοντας το Ζορμπά, δεν αποκομίζεις μια βιογραφία του Ζορμπά, που γεννήθηκε, ποια ήταν η γυναίκα του, τα παιδιά του, τις σπουδές διδακτορικά είχε κάνει και τέτοια πράγματα. Τα λέω για πλάκα αυτά, ούτε καν πότε πέθανε. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Μας ενδιαφέρει στο λίγο κομμάτι που συνύπαρξε με το συγγραφέα, τι του προκάλεσε περισσότερη εντύπωση και το περισσότερο ενδιαφέρον, και αυτά είναι τα διαχρονικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τον ήρωά του. Εκεί επικεντρώνεται. Τελειώντας το βιβλίο, δεν έχεις κανένα από αυτά τα ερωτήματα πραγματολογικής φύσης που ανέφερα πριν. Κάθεσαι και έχεις γευτεί, αν τα κατάφερε ο συγγραφέας, έχεις γευτεί το μεγαλείο της δικιάς του συναστροφής. Πάνω σε αυτές τις αρχές, θα έλεγα, στηρίζω όλη την ταινία για τον φίλο μας τον Ζούκα. Η Οφηλή δεν είναι κάτι, μια Οφηλή απέναντι στον Αλέκο. Είναι μια Οφηλή απέναντι στην ίδια τη ζωή, όταν έχει σταθεί γενναιόδορη απέναντί μας και μας έχει προσφέρει πλούσια δώρα, τα οποία γευτήκαμε, μας διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό, και μετά, αν έχουμε ένα μικρό χάρισμα, μπορούμε να τα μοιραστούμε και με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που μπερδεύει λίγο τα πράγματα εδώ πέρα είναι ότι στη λογοτεχνία δεν ζητάς ποτέ να δεις τον πραγματικό Ζορμπά. Είναι ένα... Το ίδιο είναι και η ροή στο Παπαδιαμάντη, ας πούμε, έτσι. Εδώ πέρα, επειδή έχουμε ντοκιμαντέρ, ο φίλος μας ο Αλέκος είναι μαζί μας με σάρκα και οστά. Παραξενεύει το θεατή, γιατί δεν τα έχει συνηθίσει έτσι τα πράγματα ακριβώς, αλλά τι να κάνουμε, κάποια στιγμή πρέπει να τα συνηθίσουν και αυτά. Ο δρόμος ανοίγεται μέσα μου. Με φέρνει στα βήματα που έσβησαν και ερήμωσαν οι στράτες τους. Φευγαλαίες εικόνες και όνειρα, χαραγμένα μόνο στη γεωγραφία της ψυχής. Η αλήθεια του ίδιου του ταξιδιώτη. Μια θλιμμένη σκέψη που χορεύεται. Με μεγάλη χαρά έρχομαι κάθε χρόνο στο φεστιβάλ, και με ακόμη μεγαλύτερη παραμένω και κάνω παρέα και με τους ανθρώπους του φεστιβάλ. Ζω δηλαδή σε μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ. Πραγματικά το έχω ζήσει από τα πρώτα του βήματα πως είναι, και φέτος ειδικά με έχει και εμένα εκπλήξει το μέγεθος, η πληρότητα και η δυναμική του φεστιβάλ. Νομίζω ότι στον ελλαδικό χώρο είναι μια πολλά υποσχόμενη και ανερχόμενη δύναμη. Οι προδιαγραφές όλο και μεγαλώνουν, έτσι. Και επίσης αυτό που νιώθω είναι ότι μια βασική ομάδα, ο πυρήνας των συνεργαστών του Μαθιού, τον λέω Μαθιού γιατί είναι καλός φίλος, έτσι, παλαιόθεν, έχει αρχίσει και δένει αυτή η ομάδα και αποδίδει σιγά σιγά τους καρπούς όλο αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι γίνεται με τα φεστιβάλ. Πρέπει να υπάρχει ένας που έχει την ιδέα, η ψυχή του πράγματος, αλλά αν δεν πλαισιωθεί από αξιόλογους συνεργάτες,
που θα μάθουν ο ένας τον άλλο σιγά σιγά, θα μάθουν τις ανάγκες, δεν στεριώνει. Και το ακόμη πιο σημαντικό, φεστιβάλ χωρίς θεατές δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Η μεγάλη ανάγκη ολονών και η δικιά σας, ας πούμε, σαν βασικοί συντελεστές του φεστιβάλ, αλλά και η δικιά μας σαν δημιουργοί των ταινιών, έτσι, είναι να έχουμε κόσμο, να βλέπουμε κόσμο. Οι ταινίες να βλέπονται. Και ο μεγάλος ορός της αλήθειας για μια ταινία είναι η οθόνη. Μη μου λες για λάπτοπ, μη μου λες για διαδίκτυο, αυτά που με ρωτάνε συνέχεια, που θα το βρούμε στο διαδίκτυο. Ο ορός της αλήθειας που σε κάνει και κρίνεις πραγματικά μια ταινία τι κάνει και δεν κάνει, γιατί είσαι εκεί. Δεν είσαι στο ψυγείο του σπιτιού σου, δεν είσαι στα τηλέφωνα, δεν είσαι σε χίλια δυο που θα σε περισπάσουν. Είσαι εκεί και βλέπεις την ταινία. Εντάξει, ο ορός της αλήθειας για μια ταινία λοιπόν εξακολουθεί να είναι η μεγάλη οθόνη. Πολλοί με ρωτάνε, στείλε μου ένα link ή κάνε μου το ένα το άλλο. Και εγώ από μέσα μου λέω, αν ήταν μια θεατρική παράσταση, θα ζητούσατε το link για να τη δείτε. Ένα δημιούργημα, γιατί το ντοκιμαντέρ είναι δημιούργημα, δεν υστερεί σε τίποτα από μια θεατρική παράσταση όσον αφορά την αξία της στην καλλιτεχνική. Είναι ένα αισθητικό γεγονός. Ένα αισθητικό γεγονός, το λέω έτσι γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρει και τη θέση του. Δεν είναι παραμένη. Δεν είναι το θέμα που καθορίζει ένα ντοκιμαντέρ. Τα θέματα είναι πεπερασμένα, υπομένα. Γυρνάω και σου λέω, έκανα με θέμα τους μετανάστες. Και λοιπόν, τι σου είπα, σου έδωσα καμία πληροφορία? Σου λέω ότι μιλάω στην ταινία την καινούργια συνοφιλή για ένα φίλο μου. Και η πρώτη σου ερώτηση είναι, ποιος είναι αυτός ο φίλος σου? Είναι ο γνωστός, τον ξέρω όλα αυτά. Θα ρωτούσε τον Καζαντζάκη ποιος είναι ο Ζορμπάς όταν έγραφε? Δεν θα ρωτούσε τίποτα. 150 Ζορμπάδες υπήρχαν στην ελληνική επικράτεια. Ένας από αυτούς έτυχε να αναστραφεί μαζί του, να ζήσουν κάποιες περιπέτειες και να βρει και ένα πολύτιμο λίθο, να του πει, έλα να το δεις. Και ο Καζαντζάκης δεν πήγε. Αυτή η σκηνή μας έχει στοιχειώσει όλους για τα όνειρα, έτσι, τις υποσχέσεις που μπορεί να κάναμε και τα όνειρα που μπορεί να κάναμε και δεν τα ξετελέψαμε ποτέ, δεν πήγαμε. Όλους μας έχει καλέσει κάποιος, έλα να δεις μια πέτρα. Από φιλικό μέχρι ερωτικό κάλεσμα και δεν πήγαμε. Και μας στοιχιώνει αυτή η σκηνή. Πώς τελειώνει ένας δρόμος? Είναι η ζωή που τελειώνει. Να αφυπνίσεις αυτές τις δυνάμεις, τις σωτήριες που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος μέσα του και λέει όχι, εγώ ανήκω εκεί, θα επιστρέψω.